βλέπουμε νέα ντοκουμέντα για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που είχαν στήσει επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μιλώντας μεταξύ τους, έφταναν στο σημείο να χλεβάζουν τα θύματα τους, δηλαδή τους επιχειρηματίες που εκβίαζαν, ενώ προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους και να πάρουν χρήματα, έμπλεκαν και ανθρώπους εκτός κυκλώματος. Πριν από λίγες ώρες για την υπόθεση είχαμε τις πρώτες προφυλακίσεις, ενώ από το πρωί ενώπιον της δικαιοσύνης βρίσκεται ο αρχηγός του κυκλώματος με το ψευδώνυμο Νάνση, που όπως προκύπτει είχε διασυνδέσεις παντού. Με πλοκάμια παντού, με γνωριμίες σε κέρια πόστα, το χρήμα να ρέει. Ζητάγαμε για μηχανικούς, για στατικούς, για μηχανολόγους. Μας τη γνωρίσανε πριν κάποιο καιρό. Τεχνικό γραφείο, ήρθανε μηχανικοί, ήρθανε ρομπάνολέγγι. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα όμως στη λειτουργία τώρα. Νέα συγκλονιστικά ντοκουμέντα με τους επίορκους δημόσιους υπαλλήλους έρχονται στο φως. Θράσος και χλεβασμός για τους επιχειρηματίες που εκβίαζαν. Από Δευτέρα πρέπει να εφαρμόσουμε checklist που κατατάσσει τις υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις σε βαθμό κινδύνου. Αν δεν είναι καλοί μαθητές, θα παίρνουν κακή βαθμολογία. Ναι, οι μαθητές. Και θα καταλαβαίνει ο κάθε τη χάρπαστος τώρα, από τους αγράμματους, από όλους αυτούς, τι είναι το checklist. Τώρα ήρθε η ώρα της δικαιοσύνης. Από το πρωί απολογούνται άλλα 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και η 43χρονη Νάνση. Προφυλακιστές έχουν ήδη κριθεί 2 γυναίκες, μέλη της Πύρας, μία 56χρονη υπάλληλος της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής και μία 63χρονη υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία φαίνεται πως διευθετούσε τις υποθέσεις στη Μύκονο. Θα μου πεις πως θα ανοίξει το μαγαζί άμα δεν έχει δάπεδο? Το έχουν βάλει το δάπεδο. Το έχουν βάλει. Και τι αυτοψία θα κάνω εγώ και πώς θα δω εγώ τη θεμελίωση? Η 43χρονη με πλούσιο παρελθόν στις απάτες φαίνεται πως είχε παντού διασυνδέσεις. Δίπλα της, το δεξί της χέρι, ένας 64χρονος. Έλα, Νάνση. Θα τους πάρουν, λέει, αυτόφορο. Εμένα μου είπε να φύγουνε. Είναι μια απλή καταγραφή. Θα τους ξαναπάρω τώρα. Το ρόλο του εισπράκτορα φέρεται να είχε ο αδερφός της αρχηγού, ενώ και τα χρήματα που αποσπούσαν φαίνεται ότι τα πήγαιναν στο σπίτι της μητέρας τους, η οποία μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη. Είμαι καθόλου εγώ. Αυτά είναι ψευδές. Είναι ψέματα όλα. Στο τέλος θα δεις τι ώρα θα περάσουν όλοι. Όλη αυτή η ποινική δικογραφία που έχει σχηματιστεί χαρακτηρίζεται από μια υπερβολή. Αποκαλυπτική είναι η καταγεγραμμένη συνομιλία πρώην πλέον μέλους του ΠΑΣΟΚ με την Νάνση, που προσπαθούν να δώσουν λύση σε μια υπόθεση καθώς βασικός συνεργάτης τους ήταν σε άδεια. Πότε θα έρθει αυτή? Έρχεται μέσα στην εβδομάδα. Όχι βρε, γιατί στο λέω, γιατί θα κάνουν παρεμβάσεις. Τους είχα πει να περιμένουμε, να μην κάνουν παρεμβάσεις μέχρι να περάσει συμβούλιο. Αλλά τώρα υποχρεωτικά. Ναι ρε παιδί μου, να ξεκινήσουν ομαλά. Μην πάθεις καμία καρφωτή. Όχι βέβαια. Αυτοί που το πήρανε πάντα πρώτη χαμπάρι, ναι, ήτανε από την περιφέρεια. Και μόλις ανέλαβε ο Νίκος, ο Χαβαλιάς, του τα ανέφεραν. Και ο Νίκος το είχε θέσει όλο αυτό το θέμα, το είπε και χτες βέβαια στη δήλωσή του, σε μια διακριτική παρακολούθηση. Θα προχωρήσουμε σε νέα κανονιστική όπου θα έχει πολύ αυστηρότερους όρους για τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων. Ανακοινώνουμε επίσης ότι θα αναβαθμίσουμε το πληροφοριακό μας σύστημα για την αποτελεσματικότερη και με μεγαλύτερη διαφάνεια διαδικασία των ελέγχων. Κανόνες που θα διασφαλίζουν τόσο τους επαγγελματίες και ιδιαίτερα του κλάδου της εστίασης, με προτάσεις και λύσεις που θα επεξεργαστούμε από κοινού με το Δήμο της Αθήνας. Οι απολογίες συνεχίζονται έως αυτή την ώρα. Στην Ευελπίδα βρίσκεται η Βάσο Παλαιού. Βάσο, αυτή την ώρα, μάλλον πριν από λίγο, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες και της περίφημης Νάνση. Είναι η γυναίκα που φέρεται να είναι αρχηγός του κυκλώματος, αλλά και του αδερφού της. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι η ίδια ομολογεί συμμετοχή στο κύκλωμα, όχι όμως τον ηγετικό της ρόλο. Μαραθώνια η διαδικασία, Ράνια. Ξεκίνησε από τις 8 η ώρα το πρωί και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τους 6 κατηγορούμενους που απολογούνται σήμερα να περνάνε από το γραφείο του ανακριτή διαφθοράς. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η απολογία της 43χρονης φερόμενης αρχηγού. Έμεινε στο γραφείο του ανακριτή λιγότερο από μισή ώρα, Ράνια, και όπως είπες και εσύ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αρνείται κατηγορηματικά τη διεύθυνση της εγκληματικής
κλιματικής οργάνωσης. Λέει πως εκείνη ουσιαστικά είχε ένα διεκπαιρεωτικό ρόλο, δηλαδή αναλάμβανε να βοηθήσει τους επιχειρηματίες να διευθετήσουν και να διεκπαιρεώσουν κάποιες εκκρεμότητες που είχαν με το δημόσιο και μέχρι εκεί. Και μάλιστα πατάει βάσο κυρίως το γεγονός ότι κανένας μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει καταθέσει σε βάρος της. Μάλιστα προκαλεί κιόλας λέγοντας ας τους καλέσουν να δούμε τι θα πούν. Έτσι ακριβώς, αυτό που επικαλείται και είναι ο βασικός της ισχυρισμός είναι ότι κανένας από τους 48 επιχειρηματίες οι οποίοι φέρονται να έχουν πέσει μέλη, θύματα του συγκεκριμένου κυκλώματος δεν έχουν καταθέσει ακόμα στις αρμόδιες αρχές. Πρέπει ωστόσο να σου πω, Ράνια, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε ενδεχομένως και αύριο να υπάρξουν κάποιες παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από τις επιχειρηματίες που έχουν πέσει θύματα του κυκλώματος στον ανακριτή διαφθοράς. Μάλιστα, Βάσο, σε ευχαριστώ πολύ.